Παναγιώτη, πολύ νόστιμη και η δικιά σου προσπάθεια. Παιδιά, να πω ένα μπράβο, γιατί ό,τι δοκιμάσαμε ήταν νόστιμο. Ό,τι διαφορές βρήκαμε έχουν να κάνουν λίγο με την εμφάνιση, όπως το σκάσιμο που είπαμε στο Τζοβάνι, και κυρίως με το ασπράδι, κατά πόσο δηλαδή είχε ψηθεί σωστά το ασπράδι. Εδώ είχαμε ένα πολύ ωραίο μείγμα κυμά, πολύ σωστή και λεπτή στρώση γύρω από το αυγό, Παναγιώτη, έναν πάρα πολύ ωραίο κρόκο και είχαμε έτσι, νομίζω θέλαμε 10 δευτερόλεπτα, 15, για να έχουμε και το απόλυτο ψήσιμο σε ό,τι έχει να κάνει με το ασπράδι. Μπράβο σε όλους, πολύ νόστιμες όλες οι προσπάθειες. Οπότε, η καλύτερη προσπάθεια σήμερα, η οποία χαρίζει την ασυλία σε αυτόν που την έκανε, ανήκει... στον Στέφανο. Μπράβο, Στέφανε. Μπράβο, Στέφανε. Και εν τέλει κερδίζω για 10 δευτερόλεπτα διαφορά στο βράσιμο. Λες αυτά τα 10 δευτερόλεπτα να είναι η νίκη. Κι όμως... Εκεί ήθελα να σε ψηφίσω. Τώρα... Θα πάω στο σπίτι και ο Παύλος θα με κράξει. Μου λέει, γιατί μου λέει, κοίταξε να διώξεις τον Στέφανο. Και ο Στέφανος τώρα έχει ποδιά. Πώς θα το πω αυτό στον Παύλο, με τη μούτρα. Ευχαριστώ. Μπράβο, Στέφανε. Μπράβο σε όλους για τις νόστιμες προσπάθειες που δοκιμάσαμε. Στέφανε, έχεις ασυλία. Είσαι ασφαλής. Πράγμα που σημαίνει ότι περνάς στους 8. Περίτα τα λόγια, πραγματικά. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Είμαστε ένα βήμα παραπέρα και είναι ώρα να προσπαθήσουμε κι άλλο. Εντάξει, δεν το έχω πιστέψει ακόμα ότι έγινε έτσι αυτό το πράγμα. Ότι έχασαμε ένα βόλο. Πιστεύω μέχρι αύριο το πρωί να το έχω πιστέψει και να έρθω και να μαγειρέψω καλά. Γιατί αύριο είναι σαν την πρώτη μέρα. Ή μπαίνεις ή φεύγεις. Άντε γεια. Άντε γεια.